Και όπως σας είπα και προηγουμένως, παρέα μας αυτή τη φορά ένας καλλιτέχνης από την Κρήτη. Το ραδιόφωνο γεφυρώνει λοιπόν τις γεωγραφικές διαφορές και να είμαστε παρέα με τον Νίκο Σπυριδάκη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε όλους τους Έλληνες. Να σε και καλά. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες στην εκπομπή σου. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Άλλωστε, κάποια στιγμή θα είσαι και εδώ από κοντά μας στο στούντιο. Βεβαίως, έτσι το συνεννοηθήκαμε και έτσι θα γίνει. Ένας δημιουργός λοιπόν που έχει μέχρι στιγμής στο ενεργητικό του 4 προσωπικά CD. Το Άσπρο Μαύρο που κυκλοφόρησε το 2010, το Η Μουσική Είναι Ζωή το 2012, έτσι, Τις ακριβώς. Αισθήσεις το 2013 και mm-hmm. το κομμάτι που ακούσαμε είναι από τις 360 μοίρες που κυκλοφόρησε ένα χρόνο πριν το 2015. Για πες μου λοιπόν, πώς ξεκίνησε το ταξίδι σου στη μουσική? Το ταξίδι μου ξεκίνησε από μικρή ηλικία, δηλαδή από μπορώ να πω από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου είχα αυτή την τάση. Δηλαδή με τράβηξε η μουσική και έτσι είχα την απορία πώς δημιουργείται αυτό το πράγμα. Η μουσική, το τραγούδι, όλη η διαδικασία με μάγεψε και με κράτησε κοντά της. Και έτσι από τα 9 μου μπορώ να πω ότι σχεδόν άρχισα να σχηματίζω τα πρώτα μου παιδικά τραγούδια. Από 9 χρονών. Η σύνθεση ή ο στίχος σε τράβηξαν αργότερα? Η σύνθεση. Και αυτή τη στιγμή η σύνθεση με τραβάει πιο πολύ. Ο στίχος όχι και τόσο. Για πες μου λίγο, πώς προέκυψαν και πότε, δηλαδή το 2010, πώς ξεκίνησες να πεις με αυτή τη συνέπεια που δημιουργείς σχεδόν ναι. κάθε χρόνο 4 CD, σε μια εποχή, ξέρεις, αρκετά μεγάλης κρίσης. Αρκετά μεγάλης κρίσης, λοιπόν. Σταμάτησα πια όμως να δημιουργώ, γιατί τότε ήμουν και πιο μικρός. Θα γυρίσω μετά στην ερώτηση που μου έκανες. Να αφήσω λίγο κενό, γιατί έβγαλα πάρα πολλά και ο κόσμος δεν έχει προλάβει να τα ακούσει. Το σωστό πιστεύω ότι είναι κάθε 2 με 4 χρόνια πρέπει να βγάζεις ένα CD πλέον, αποφάσεις, Νίκο. Για να μπορεί και ο κόσμος να ακούσει τη δουλειά σου, να προλάβει ξέρεις, να τη μοιραστείς και να μπορέσει να την ακούσει. Γιατί αν βγάζω συνέχεια κάθε χρόνο, νομίζω ότι δεν προλαβαίνει κάποιος να ακούσει ολοκληρωμένα τη δουλειά σου. Από ό,τι παρατήρησα. Ναι. Και από ό,τι παρατήρησα, πολύ διαφορετικά μεταξύ τους ακούσματα. Σ' αρέσει να πειραματίζεσαι? Πάρα πολύ. Είμαι άνθρωπος που ψάχνεται κυρίως. Δηλαδή, πάντα την είχα αυτή την απορία από παλιά. Δηλαδή, άμα με γνώρισες από μικρό παιδί, πάντα ψαχνόμουν και διαρωτούμουν πώς είναι αυτό, πώς είναι τ' άλλο, εκείνο, τ' άλλο. Μήπως μπορούμε να το αλλάξουμε, να γίνει πιο ωραίο. Μήπως μπορώ να το κάνω εγώ κάπως διαφορετικό και πιο καλό. Ένας κριτικός λοιπόν, ο οποίος έχει περάσει από τα πάντα και στο 4ο CD του ακούμε και hip hop και έλεκτρο και παλάτες και soul. Ακριβώς. Εγώ να σου πω, πριν βγάλω το πρώτο μου CD, το Άσπρο και Μαύρο, είχα ξεκινήσει ως DJ. Μαγέψαν τα decks λοιπόν. Από εκεί πρώτο ξεκίνησα. Βέβαια, σου ξαναλέω, πάντα είχα την απορία πώς μπορώ να γράψω δικιά μου μουσική. Δηλαδή, με ποιο πρόγραμμα, δεν ήξερα τι είναι στούντιο, το ένα τ' άλλο. Και έτσι. Από τη στιγμή που ξεκίνησα ως DJ, το 2010 είπα να κάνω κάτι δικό μου, γιατί είχα κάνει κάποιες διασκευές, κάποια remix. Ήθελα να βγάλω ένα CD τότε σαν remix, έτσι απλά να υπάρχει, αλλά λέω γιατί να μην κάνω κάτι δικό μου, γιατί να μην μπορέσω κι εγώ να φτιάξω αυτό το πράγμα που λέγεται μουσική, τραγούδι βασικά. Και έτσι μπήκα στη διαδικασία. Και από ό,τι βλέπω και με αρκετά κομμάτια το κάθε CD, έτσι δεν είναι? Ναι, πάντα έλεγα να βάζω αρκετά τραγούδια, αλλά πλέον δεν θέλω να βάζω πολλά, γιατί τα καλά αρώματα μπαίνουν, λέει, σε μικρό μπουκαλάκι. Οπότε προτιμώ να βάζω λίγα, εκεί στα 5-6 κομμάτια και να το κλείνω το CD. Οπότε να φανταστώ ότι τώρα στην επόμενή σου δουλειά, που είναι το Μπόρεσα και θα μας πεις τώρα περισσότερα πράγματα γι' αυτό, βεβαίως, ετοιμάζεσαι για ένα CD single ή για ένα CD το οποίο θα έχει πάλι 4 με 5 κομμάτια? Νομίζω ότι θα βγουν γύρω στα 7, 6 με 7, γιατί πρέπει έτσι να κάνω μια διαλογή μέσα από τα παιδιά μου τώρα και μου είναι δύσκολο, καταλαβαίνεις, mm-hmm. ποιο να πρώτο επιλέξεις. Λοιπόν, το CD Μπόρεσα το αφιερώνω στον τόπο μου, στο Μεραμπέλο, όπου και γεννήθηκα και κατάγομαι και τον αγαπάω πάρα πολύ τον τόπο μου. Άρα θα ακούσουμε κάτι τελείως διαφορετικό αυτή τη φορά. Ναι, είναι κριτική μουσική, είναι κριτικά τραγούδια πάνω στο 15 σύλλαβο. Έχω δηλώσει ότι θέλω να κάνω κάτι έτσι extreme πάνω στην κριτική μουσική, δηλαδή να χρησιμοποιήσω μουσική τεχνολογία, να την τρανσίσω λίγο, αν και είναι λίγο επικίνδυνο αυτό που λέω τώρα. Κάποια στιγμή θα κριθώ πολύ αυστηρά, θα φάω ξύλο που λέμε εισαγωγικά στη γλώσσα τη δημοσιογραφική, αλλά δεν με νοιάζει, μ' αρέσει να πειραματίζομαι, γιατί για μένα προσωπικά δεν υπάρχουν αποτυχημένες προσπάθειες. Αυτό θα το καθορίσει ο χρόνος με τον καιρό.
αν απέτυχα ή όχι. Αλλά δεν ξέρω ακόμα. Συνήθως το παρουσιάζω τώρα το CD έτσι για να έρθει σαν προάγγελος. Γιατί δεν έχω πει στη διαδικασία της ενορχήστρωσης. Η εμπνεύση σου από πού είναι? Η εμπνεύση μου... Τα κομμάτια αυτή μου είπες ότι είναι από την ίδια στην περιοχή, όμως συγκεκριμένα από ποιες καταστάσεις? Από ποιους? Κοίταξε, στίχους μου έχουν δώσει ο Μιχάλης ο Χουρδάκης, που σίγουρα ξέρουν το τραγούδι του Φεγγαριού, που το έχει γράψει ο Νικολάου, πασίγνωστο τραγούδι, και τους άλλους στίχους μου τους έχει δώσει η Σοφία Πελεκάνου, τους εμπιστεύτηκε για τις μεραμπελιωτικές κοντιλιές. Αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν με εμπιστευτήκανε, μου δώσαν το υλικό τους και εγώ το μελοποίησα. Εξαιρετικά. Θα περιμένουμε βέβαια να ακούσουμε κομμάτια από την καινούργια σου δισκογραφική δουλειά όταν εσύ θα είσαι έτοιμος, και θέλω να μου πεις για το κοινό που σε ακούει, που μπορεί να συντονιστεί, να του πεις αναλυτικά στοιχεία, κανάλι YouTube και πού μπορεί να βρει δικό σου. Το κοινό μπορεί να με βρει με το ονοματεπώνυμό μου Νίκος Πυριδάκης, είτε στα Greeklish είτε στα ελληνικά, όπου είναι και η επίσημη σελίδα μου στο Facebook, όπου εκεί κατά καιρούς περνάω διάφορα πράγματα, είτε από πρόβες είτε από ολοκληρωμένες δουλειές. Και τώρα σε λίγους μήνες είμαι χαρούμενος και θέλω να το πω ότι κλείνω 10 χρόνια σαν Νίκος Πυριδάκης από τη στιγμή που ξεκίνησα να κάνω δικιά μου εκπομπή σε σταθμό εδώ πέρα στον Άγιο Νικόλαο. Στα 19 μου. 18-19 χρονών είχα λοιπόν δικιά μου εκπομπή, κάπου εκεί ήμουν σε αυτήν την ηλικία. Και θα τα ανεβάσω να τα μοιραστώ με τον κόσμο. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Τέλεια. Όταν γίνει αυτό. Υπάρχουν στα σχέδια καθόλου συναυλίες και εμφανίσεις εκεί στην Κρήτη ή γενικότερα προγραμματίζονται άλλα σχέδια? Στην Κρήτη έχω να κάνω κάποιες εμφανίσεις με κάποιους χορηγούς που στηρίξαν τη δουλειά μου για να πάω να παίξω και να παρουσιάσω τη δουλειά μου. Και θα έρθω και στην Αθήνα πρώτα ο Θεός, γιατί είναι λίγο μακρινή ημερομηνία, είναι στις 2 Αύγουστου του 2016, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα βρίσκομαι. Εξαιρετικά. Που είναι ένα μεγάλο, είναι μεγάλο φεστιβάλ και θα έρθω πρώτα σε εσάς. Να τα πούμε από εκεί, να πιούμε και τη ρακή μας. Εννοείται. Να περάσουμε όρφα. Εννοείται, εννοείται. Και εντάξει, αυτή τη στιγμή στα σχέδια μου έχω πολλά, αλλά δεν ξέρω. Εμείς λέμε κάνουμε σχέδια και ο Θεός γελά από πάνω, οπότε τα αφήνω έτσι και ό,τι έρθει. Καλοδεχούμενο. Και αυτό είναι το σωστό. Καλοδεχούμενο. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος, από ό,τι βλέπω, δημιουργεί ακατάπαυστα. Οπότε δεν πάβουν να του έρχονται μόνο τα καλύτερα. Να είσαι καλά. Όσο μπορώ, δημιουργώ. Εντάξει, αυτό τώρα δεν μπορείς να το πιάσεις, ρε παιδί μου. Είναι να σου έρθει εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορείς να πιέσεις τον εαυτό σου. Το έχω κάνει και αυτό. Δηλαδή να με πιέσω, να κάτσω να γράψω, αλλά δύσκολο. Δύσκολο. Αυτό είναι να σου έρθει έτσι τη στιγμή. Μέχρι στιγμής από τις 4 δισκογραφικές δουλειές που έχεις εμφανίσει, ποια πιστεύεις ότι είναι η αγαπημένη σου, ποια πιστεύεις ότι ο κόσμος αγάπησε και άγγιξε περισσότερο? Δύσκολη ερώτηση τώρα αυτή. Κοίταξε, επειδή δεν έχω πάει σε κάποια εταιρεία για να τα κυκλοφορήσω, είμαι εραστής της τέχνης. Γιατί καμιά φορά με ρωτάνε, μα πρέπει να βελτιωθείς εδώ, πρέπει να βελτιωθείς εκεί, να κάνεις και πολλά. Αλλά συμφωνώ, δεκτά. Αλλά εγώ το κάνω σαν εραστής της τέχνης. Δεν θέλω να το δω επάγγελμα, γιατί θα με χάσω από εκεί μέσα. Οπότε τα CD που έχω δώσει, δεν μπορώ να... Όλα τα βλέπουν κάτι διαφορετικό, όπως είπες και εσύ πριν. Επειδή είναι διαφορετικό το ένα μετάλλο, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο να πω πάλι κριτικά, τους φαίνεται και διαφορετικό. Και τους αρέσουν όλα στο ίδιο επίπεδο, θέλω να πω. Είναι δύσκολο δηλαδή να με προσεγγίσεις, γιατί έχω πει θέλω να δημιουργήσω όποιο είδος μπορώ, αρκεί να το κάνω σωστά. Αυτό θέλω να κάνω εγώ. Δηλαδή θέλω να γράψω Latin, θα γράψω Latin, με δικιά μου μουσική βέβαια έτσι, χωρίς να κλέψω, δεν μου αρέσει να κλέβω. Και να το κάνω σωστά όμως, να είναι Latin. Έτσι έγινε και με την κινέζικη μουσική, γιατί έχω γράψει κινέζικη μουσική στο δεύτερο μου CD, ένα τραγούδι που λέγεται Tai Chi. Και από όσο γνωρίζω και έχω ψάξει κι εγώ ίδιο στο διαδίκτυο, δεν ξέρω αν έχει γράψει κανείς άλλος Έλληνας πεντατονική κλίμακα. Νομίζω ότι είμαι μοναδικός. Αν γνωρίζει κάποιος, μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα να με ενημερώσει. Θα τον ευχαριστώ. Για πες μου, ποια μπορεί να είναι η αγαπημένη σου μέχρι σήμερα συνάντηση με το κοινό, είτε όταν ήσουν στα ΝΤΕΚ, είτε σαν συναυλία. Πού μπορεί να πέρασες πάρα πολύ καλά? Κάθε φορά είναι και διαφορετικά. Ξέρεις τι, καμιά φορά
κάνεις πρόβες, να το πω έτσι, εδώ μέσα κλείνομαι στο στούντιο, μελετάω, αλλά δεν είσαι σε όλες τις φάσεις ο ίδιος άνθρωπος. Και το τραγούδι καμιά φορά πρέπει να το πες διαφορετικά, όχι όπως το κάνεις στις πρόβες, οπότε κάθε εμφάνιση και συνάντηση με τον κόσμο είναι διαφορετική. Δεν μπορώ να σου πω ποια ήταν η καλύτερη και ποια η χειρότερη. Εγώ θα περιμένω να μου πεις ότι τα καλύτερα έρχονται και θα χαρώ να σε σαφώς δω στο ΆΚΑ. Θέλω να πιστεύω ότι τα καλύτερα έρχονται. Τέλεια, τέλεια. Θα περιμένουμε λοιπόν την εμφάνισή σου τον Ιούνιο, αλλά μέχρι τότε εννοείται ότι θα έχουμε νέα σου και πάντα θα τα λέμε από κοντά. Λέω βεβαίως να σε χαιρετήσουμε προς το παρόν και να περιμένουμε οτιδήποτε άλλο έχει στην πορεία να μας δείξεις, mm-hmm, για να δείξουμε και εμείς το κοινό μας, mm-hmm, με ένα, mm-hmm, κομμάτι που επίσης άρεσε πάρα πολύ εδώ στο σταθμό, τα Τόσα Φεγγάρια. Ναι, αυτό το τραγούδι είναι ιδιαίτερο και αν παρατηρήσεις, έχω βάλει, έτσι να το πω τώρα, λύρα έχω κατασκευάσει σαν μουσικοτεχνολόγος και την έχω βάλει μέσα στο κομμάτι. Ήθελα να κάνω όντως κάτι διαφορετικό, δηλαδή ακούς κριτική μουσική αυτή τη στιγμή αφού έχει μέσα 15 σύλλαβο, έτσι, mm-hmm, έχω βάλει κύριο όργανο τη λύρα, αλλά ήθελα να το κάνω soul, μ' αρέσει να πειραματίζω, μ' αρέσει να κάνω διάφορα πράγματα. Βέβαια κρίνομαι αυστηρά, αλλά δεν με νοιάζει, και εγώ το τολμάω. Και πρέπει να το τολμάς και με αυτή την ευχή θα σας αφήσουμε και η μουσική Μαρία είναι μία. Ακριβώς. Οι νότες είναι 12 μαζί με τις διέσεις, οπότε εντάξει, απλά να το κάνεις με σεβασμό, έτσι. Η μουσική είναι η πιο πειθαρχημένη ελευθερία στον κόσμο, αρκεί να το κάνεις με σεβασμό. Δεν σου λέω να πάρεις κάτι και να το χαλάσεις, να το αλλοιώσεις τελείως. Αν του πάει κάτι και το φορέσει σωστά, θα αρέσει. Από τη στιγμή που θα αρέσει εσένα και το κάνεις με σεβασμό, θα αρέσει και στο κοινό. Γιατί πρέπει να σέβεσαι ό,τι κάνεις. Εμείς σου ευχόμαστε να έχεις πάντα επιτυχίες, να πειραματίζεσαι πάντα. Και εγώ εύχομαι σε εσάς τα καλύτερα και πραγματικά σας ευχαριστώ, γιατί είναι σημαντικό, πρωτού κλείσουμε να το πω, να υπάρχει χώρος και χρόνος σε νέους καλλιτέχνες. Και όχι μόνο να βγαίνουν οι διάσημοι, γιατί έχω χτυπήσει αρκετές πόρτες και ξέρεις, σου λέει τώρα ποιος είσαι εσύ, ρε παιδί μου, γιατί να έρθεις να μιλείς, δεν είσαι κάτι. Γιατί βρε φίλε, δεν μπορώ να πάω να πω δύο κουβέντες. Κακό είναι. Ακριβώς. Πρέπει να στηρίζουμε, δηλαδή οι μεγάλοι καλλιτέχνες πρέπει να κάνουν λίγο στην άκρη και να μην τους έχουν όλους τη σκιά τους από πίσω και να τους θάβουν, να τους δει λίγο ο ήλιος και τους υπόλοιπους να αναπτυχτούν. Είναι ωραίο αυτό, τα έχεις βερήσει. Εμάς είναι χαρά μας να βρίσκουμε και να παρουσιάζουμε νέους καλλιτέχνες και εννοείται να έτσι, δίνουμε αυτό, το χώρο γι' αυτό και την και άνεση να ακουστούν έτσι, νέα πράγματα. Έτσι. Γι' αυτό και εγώ είμαι χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος που μίλησα σήμερα μαζί σας και θα είμαι ακόμη πιο χαρούμενος όταν έρθω κοντά σας να παίξουμε ζωντανά κάποια τραγούδια μου από το νέο CD και να τα ακούσει ο κόσμος πρωτού εμφανιστώ. Να σε καλά, Νίκο μου. Πάντα επιτυχίες και πάντα δύναμη. Να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Τόσα καλό φεγγάρια, βράδυ. Λοιπόν, τόσα φεγγάρια.